και εγώ να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ που κέρδισαν στην Ευρώπη. Μάλιστα ξεπερνώντας και δυσκολίες μεγάλες, γιατί η ΑΕΚ έπαιξε, δεν ξεχνάμε, χωρίς δύο βασικές παίκτες. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεψε την ομάδα τις τελευταίες μέρες, δεν μου κάνει προσπαθείς. Άρα είναι ακόμα πιο σημαντικές οι εποχές αυτές. Και εγώ πιστεύω ότι το πρωτάθλημα θα είναι ανταγωνιστικό. Οι ομάδες με κοινούς στόχους είναι κοντά μεταξύ τους. Ο Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Ευρελίσια από πλευράς δυναμικότητας φαίνεται ότι είναι κοντά. Αλλά νομίζω ότι και όποιος δεν πάρει πάρα πολύ σοβαρά το Παναθηναϊκό θα το πληρώσει ακριβά. Οι υπόλοιπες ομάδες θεωρώ ότι είναι κοντά μεταξύ τους, αλλά ίσως να έχουμε και κάποιες εκπλήξεις και πώς θα πάμε από αυτές τις ομάδες. Για τη δική μου την ομάδα να πω ότι είμαστε αφότιστοι. Αυτό σημαίνει ότι το πρώτο μας, το πρώτο πράγμα είναι να σωθούμε, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε κάτι άλλο. Είναι δύσκολο, το ξέρουμε. Μας αρέσουν τα δύσκολα όμως. Και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, να έχουμε υγεία, πάνω απ' όλα. Όσο για την εκδήλωση αυτή, και εγώ νομίζω ότι πρέπει προς αυτήν την κατεύθυνση να πολύ σωστά κινήθηκε η Ομοσπονδία. Προς αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή, η έδωση ανέθεσε το προϊόν αυτό που λέγεται γυναικείο βόλεϊ σε μια εταιρεία marketing, καθαρά επαγγελματικά να το προωθήσουν. Αυτά. Καλή χρονιά σε όλους.